Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 4 του μηνός, 4 Ιουνίου 2019. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, εκπομπή καθημερινή εδώ και 13 σεζόν για όλα τα θέματα του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο ότι υπάρχει στην κιανόλευκη επικαιρότητα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και στη συνέχεια θα βρεθούμε όπως πολλοίς κόσμος στο Βελίδιο να ξαναδούμε, γιατί δεν τους χορτάσαμε την προηγούμενη φορά, να ξαναδούμε Dropkick Murphys. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Χαίρομαι γιατί σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Πάντα χαίρομαι όταν δεν είμαι μόνος μου στην εκπομπή. Ένας καλός φίλος και πιστός ακροατής της ώρας για μπλε, ο Λευτέρης, είναι στα δεξιά μου. Καλώς το να. Καλησπέρα. Καλώς το να και ας άργησε. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα μου κάνει παρέα και θα πάμε Ηρακλάκι άρρωστο, Λευτέρης, φυσικά. Έτσι, εννοείται. Και θα πάμε παρέα μετά να δούμε και να ακούσουμε Dropkick Murphys. Έτοιμος. Έτοιμος. Θα σε βάλω εκεί μπροστά, να ξέρεις. Έτσι. Και στο δεύτερο μισό ίσως ακούσουμε και λίγο Dropkick. Θα πούμε ξανά κάποια πράγματα φυσικά για τον Γιώργο Δοξενίδη. Χθεσινή πολύ δύσκολη μέρα. Όχι ότι αλλάζει κάτι. Απλά αυτό για αυτούς που δεν αλλάζει είναι για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του, για το παιδάκι του. Για όλους εμάς καλός ή κακός αλλάζει, γιατί η καθημερινότητα του καθενός είναι τέτοια που περνάει και το κλισέ που λέμε η ζωή συνεχίζεται. Λευτέρη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τον Γιώργαρο που μας άφησε πολύ νωρίς, τα 45 του χρόνια. Απλά κρίμα και πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του αυτό. Ότι είναι δύσκολο κυρίως για αυτούς. Ναι. Είναι για την οικογένειά του, για το παιδί του. Εύχομαι να έχει ανθρώπους κοντά του που θα του λένε όσο μεγαλώνει πράγματα για τον πατέρα του. Γιατί η ηλικία των 8 ετών είναι πολύ πολύ ευαίσθητη. Δεν το συζητάμε. Να μένεις χωρίς πατέρα. Εχθές αρκετός κόσμος βρέθηκε στην κηδεία του Γιώργαρου. Πάρα πολύ. Και από άλλες ομάδες που είχε αγωνιστεί και όχι μόνο ο Γιώργος. Στην Κύπρο τον αγαπούν πάρα πολύ. Έχει πάρει πρωτάθλημα με την Ανόρθωση. Έχει εκείνο το φοβερό μάτς. Τα λέγαμε και χθες στην Τουρκία με την Τραμζοσπορ. Την πρόκριση της κυπριακής ομάδος. Θα επιδιώξουμε να έχουμε ένα θεματάκι σε λίγο ακόμα για τον Γιώργο και φυσικά θα καταγράψουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει, όποιο υπάρχει τέλος πάντων, για το ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής και για το βόλεϊ θα αναφερθούμε στο ρεπορτάζ. Παρέα με τον χορηγό μας, με τους χορηγούς μας, να σε πάρω τώρα, Σαββατοκύριακο, να πάμε στην Άθητο ή Άφητο, όπως θέλετε, στον βράχο της Αθήτου, στο πρώτο πόδι, στη Χαλκιδική, με θέα τη θάλασσα. Αυτά είναι. Τώρα 7 και 10, ένα καφεδάκι θα δόπινες. Μια χαρά. Μπίλι, εσύ. Κερνάω, εγώ είμαι απλά, επειδή είναι καμιά ώρα και παραπάνω η άδεια, εγώ κερνάω από εδώ. Καφεδάκι, Μπίλι. Καφεδάκι. Έχουμε, να ξέρεις, Λευτέρη μου, έχουμε και club sandwich, έχουμε και hot dog, έχουμε και... θα πάμε τότε. Και το στάκια και ό,τι θέλεις, φυσικά και θα πάμε. Έτσι. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου. Μαζί μας και οι σακούλες Aristoplast, για εσάς που ενδιαφέρεστε και για το περιβάλλον. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκη Σερών. Τηλέφωνο 23 940 72 941 και aristoplast.gr. Τρόπο επικοινωνίας, FM και νότο μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakigiahoo.gr. Η καθημερινή ερώτηση του φίλου του Φίλιππου, 14 ετών, Λευτέρη μου, ο παδός του Ηρακλή, κάθε μέρα με ρωτά, γεια σου Γιώργο, τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, τι γίνεται με το αφημί, τι γίνεται με το... Να σε ρωτήσω τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Να σε ρωτήσω τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Δεν πάμε στο βόλι. Να πάμε και στο βόλι. ο Λευτέρης έτσι το αντιμετωπίζει. Τουλάχιστον το αντιμετωπίζει λίγο χιουμοριστικά, γιατί νομίζω, Λευτέρη, αν ασχοληθείς κάθε μέρα με το ποδόσφαιρο, δεν παλεύεται. Φίλιππέ μου, επειδή με ρωτάς κάθε μέρα δυστυχώς σου δίνω την ίδια απάντηση. Περιμένουμε αρχικά να έρθει ο Τόμ Παπαδόπουλος στην Ελλάδα.
να κάνει το ραντεβού που είναι να κάνει, υποτίθεται οριστικό, με την πλευρά του Βόλου. Και επειδή ακούω πολλά και διάφορα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και η αλήθεια είναι ότι 1% λέω στον αέρα από αυτά που ακούω, για τον απλούστατο λόγο ότι ούτε το φίλο μου το Λευτέρη εδώ στα δεξιά μου, ούτε όλους εσάς δεν θέλω να σας τρελάνω. Φανταστείτε όλα αυτά που άκουγα να τα έλεγα κάθε μέρα στην εκπομπή. Θα πουλούσε η ώρα για μπλε, σίγουρα. Χαμός θα γινότανε. Αλλά μετά δεν θα ήθελα εγώ να απολογούμε για όλα αυτά που σας λέω και να μην γίνουν. Προτιμώ και νομίζω είναι πιο σωστό και πιο ντόμπρο να σας πω κάτι για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή όταν γίνει. Δηλαδή να έρθω σε μία ώρα για μπλε και να πω ανακοίνωση ΠΑΕ Ηρακλής. Προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον Ούπου σου Βόλο και ξεκινάμε προετοιμασία, ξέρω εγώ, 24 Ιουνίου και θα πάμε Ιταλία και έχουμε αυτούς τους παίκτες και αυτόν τον προπονητή και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, μια συνέντευξη τύπου. Καλύτερα δεν θα ήταν, Λευτέρη, έτσι? Εννοείται πως θα ήταν. Από το να σας ζαλίζω το κεφάλι κάθε μέρα, όχι συναντήθηκαν, όχι δεν συναντήθηκαν, όχι προχωράει, όχι δεν προχωράει. Γιώργο, να ελπίζουμε σε κάτι θετικό για συμφωνία με Μπέο ή Μαστρολάρη και στο τέλος θα χαλάσει και καλά, δίχως να έχει ξεκινήσει ποτέ κάτι. Μήνυμα του φίλου του Γιώργου από την καλοκαιρινή Ευκαρπία. Σας καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ σαν εσάς είμαι. Κάθε μέρα περιμένω κάτι για να σας το μεταφέρω. Όλοι μας είμαστε έτσι. Από εκεί και πέρα, άμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν μπορούμε να γίνουμε ουσιαστικοί. Μπορούμε να καταγράφουμε όλα τα υπόλοιπα, ουσιαστικοί δυστυχώς δεν μπορούμε να γίνουμε. Την καλησπέρα και στον αδερφό ημών τον Μάνο. Καλή εκπομπή, Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και να τρελαθούμε. Υπερβολικός όπως πάντα. Βότκα μπλε έχετε? Αν δεν έχετε, κλείστε το. Καλά, Νότος καφέ, κοκτέιλ μπαρ να μην έχει βότκα μπλε. Και μπύρα μπλε έχει. Ό,τι θέλεις εκεί στο βράχο της Αθήτου. Το 24 Ιουνίου πάντως δεν το είπα τυχαία. Είναι η έναξη προετοιμασίας του Βόλου. Τώρα αν θα είναι η ημερομηνία που θα σημαίνει την έναξη προετοιμασίας του Ηρακλή, καταλαβαίνετε πως το λέω, θα το δούμε αυτό. Το κρατάμε ως ημερομηνία και προχωράμε. Υπερβολικός εγώ λέει ο Μάνος Ηρακλής είμαι, όλοι μας. Υπερβολικός το ζούμε για να σ' ακούμε, ρε Παλαβιάρη. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαι και σήμερα κοντά μας. Χθες υπήρξαν πάρα πολλές ανακοινώσεις, πάρα πολλές τοποθετήσεις, πάρα πολλές δηλώσεις. Λογικό και θα συνεχίσουν αυτά να υπάρχουν για τον Γιώργο τον Ξενίδη. Σας ακούσαμε τρεις εδώ. Και τον Παναγιώτη Τιλμπέρη από την Αμερική και τον που ήταν αρκετά χρόνια συμπαίκτες, όπως πολλά χρόνια ήταν μαζί του ο Λευτέρης Ηλιάδης, ο φροντιστής της ομάδος. Και ακούσαμε και τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη στη χθεσινή εκπομπή που προχθές το απόγευμα μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο τον Ξενίδη, χρόνια φίλοι και συνεργάτες. Καλησπέρα στον άλλο πιστό ακροατή που και αυτός είναι Μάνος. Καλησπέρα Γιώργο, κοντά σου κάθε μέρα. Ο συγκεκριμένος μπορεί για καμιά δεκαετία να έχει χάσει, Λευτέρη, όχι εκπομπή, κλάσμα δευτερολέπτου. Απίστευτο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν με ενοχλείς, Φιλιππέ μου, δεν με ενοχλείς. Συγγνώμη, λέει, που σε ενοχλώ κάθε μέρα και κάποιες φορές νιώθω άσχημα. Καθόλου άσχημα να με νιώθεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να απαντάμε στις ερωτήσεις μας. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν έχω κάτι να πω ούτε καν στον εαυτό μου. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, απλά περιμένοντας. Χωρίς να έχουμε κάτι χειροπιαστό, όπως έλεγα νωρίτερα. Υπάρχουν σενάρια και φήμες που λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει οριστικά το θέμα. Οριστικά εννοώντας θετικά ή αρνητικά. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι μία εβδομάδα πριν τις εκλογές μέχρι και σήμερα, αν εξαιρέσουμε τις, να μην τις χαρακτηρίσω, δηλώσεις του Μπέου, από την πλευρά του Ηρακλή έχουν τραβήξει χειρόφρενο. Από την πλευρά του Βόλου δεν λένε τίποτα απολύτως. Θέλουν να το πάνε αυτό που λέμε, Λευτέρη, κάτω από το τραπέζι. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν κάτι γίνεται serial, 99% δεν προχωράει.
είτε αυτό είναι κάποιο deal για διοίκηση, είτε αυτό είναι για μεταγραφές, είτε αυτό είναι για οποιοδήποτε τέλος πάντων συμφωνία. Ενώ όταν κάτι δεν ακούγεται πολύ, για χύψη λόγους, προχωράει. Βέβαια, αυτό κάθε μέρα ακούγεται, κάθε μέρα γράφεται, χωρίς να υπάρχει εξέλιξη. Η μοναδική εξέλιξη που είχαμε είναι κάποιες τοποθετήσεις για ακόμη μια φορά, που είχε δηλώσει στο sfina.gr ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος, και το ότι τον περιμένουμε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ίσως από μόνο του δρομολογεί εξελίξεις ώστε να λέμε ότι έχει βουήξει ο τόπος, ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει οριστική εξέλιξη. Μακάρι. Για να δούμε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, αν μήπως θα καταφέρουμε τώρα, να έχουμε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που ήταν συμπαίκτης του Γιώργου Ξενίδη και φίλος, άσχετα αν δεν ήταν πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής εδώ στην ομάδα. Θα αλλάξουμε λίγο πλάνο, που λέει και ένα τραγούδι, αν και δεν ακούμε, Λευτέρη, τέτοια μουσική πολύ. Το αλλάξανε τα πλάνα μου, τι λέει μετά, κοιμήθηκα στη μάνα μου. θα πάμε πρώτα, Βασίλη μου, στο μπάσκετ και μετά θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Τα είχαμε ανάποδα χρονικά, προγραμματισμένα, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή, που λέει ένας αδερφός μου, συμβαίνουν αυτά. Οπότε θα το κάνουμε λίγο ανάποδα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με αφορμή και την πρόσφατη ανακοίνωση που βγήκε αρκετά μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα. Το έλεγα και τις προάλλες όταν τη διάβαζα εδώ στην Ώρα για Μπλε, για το πόσα πολλά έχει αυτή η ανακοίνωση μέσα, και είναι θετικό το ότι έχει πόσα όλα αυτά. Για οικογενειακή κερκίδα, για μπουτίκ, για τα διαρκείας, για τους κατόχους τους περσινούς, για τους νέους, για αμαία, για ανέργους. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά στοιχεία, και δείχνει ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να μπει σε μια οργανωτική βάση, γιατί η Α1 είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Χρήστο Παπαδούλη, που φυσικά ασχολείται με τις ακαδημίες, υπεύθυνος τμήματων υποδομής, αλλά είναι και μέλος της ομάδος marketing της ΚΑΕ. Καλησπέρα από την Ώρα για Μπλε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και πολλά συγχαρητήρια φυσικά να σας δώσω και από κοντά για την άνοδο της ομάδας, μιας και είστε και εσείς μέλος αυτής. Ο καθένας. Τα συγχαρητήρια ανήκουν κυρίως στο τεχνικό team, στους παίκτες, στη διοίκηση. Εντάξει, εμείς από το κομμάτι της Ακαδημίας του Τμήματος Υποδομής, όποτε μας ζητείτε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, είμαστε και για την αντρική ομάδα να το κάνουμε. Είτε αυτό έχει να κάνει με κάτι οργανωτικό, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι του marketing, οτιδήποτε. Και πλέον πολλή δουλειά από ό,τι βλέπω. Θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως, βάσει και της φιλοσοφίας που έχει και ο πρόεδρος, αλλά και, και το τεχνικό team, ο Ηρακλής πρέπει να αναδείξει νέους αθλητές. Οπότε, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι πρέπει να είναι τα τεχνητικά team σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία, αλλά και στο οργανωτικό κομμάτι και στο κομμάτι του marketing, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να απευθυνθούν ταυτόχρονα στην αντρική ομάδα και στην ακαδημία, καθώς εκεί μιλάμε για μια μεγάλη μάζα παιδιών και πολλές οικογένειες που είτε είναι στον Ηρακλή είτε στην υπόλοιπη πόλη, καθώς οι ομάδες μας πλέον πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στα τοπικά πρωταθλήματα και με αυτόν τον τρόπο διαφημίζονται οι επιχειρήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είναι είτε ηρακλειδείς είτε τέλος πάντων θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Μιας και το αναφέρατε, πρόσφατα υπήρξε και πρόκριση Παμπέδων, ή κάνω λάθος? Ναι, φυσικά. Η ομάδα Παμπέδων είναι φέτος πάρα πολύ δυνατή. Είναι από παιδιά ηλικίας γεννημένα το 2004. Περάσαν από τους 16 στο 8 αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ με σκόρ 88-37. Από τους 8 και τους 4 αποκλείσαμε τον Άρη με σκόρ 67-66, που όμως αδικεί λίγο την εμφάνιση της ομάδας. Δηλαδή τα τελευταία λεπτά λίγο κάποια φάουλ και κάποια λίγο λάθη ροκάνησε τη διαφορά βάρης, ενώ σε όλο το παιχνίδι ήμασταν μπροστά με 10-15 πόντους. Ας πούμε. Αλλά όπως και να έχει, γενικά η ομάδα Παμπέδων είναι και αυτή που ουσιαστικά κατά το 40-50% ήταν και η ομάδα Παίδων φέτος. Δηλαδή στην ομάδα των Παίδων, που είχαμε επίσης μια αρκετά καλή εμφάνιση όλη τη χρονιά, η ομάδα στηρίχθηκε κυρίως στους γεννηθέντες του 2004. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι χτίσαμε πάνω σε αυτή τη φουρνιά, προκειμένου του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Στους εφήβους μόνο δεν ήρθε η πρόξη στο Final Four, έτσι? Κάτι που έγινε πέρυσι και δεν τα κατάφεραν φέτος. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως στους εφήβους συνήθως οι ομάδες της πόλης που είναι δυνατές είναι 5-6, οπότε μετράει, παίζει λίγο ρόλο και η κλήρωση. Δηλαδή, εμείς κληρωθήκαμε με το Μαντουλίδη. Ναι. Εκεί
Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι με ένα πόντο, χάσαμε μέσα στο Μαντρίτη μετά με 7, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήμασταν γενικά ικανοποιημένοι από την αθλητική ομάδα στο κομμάτι το πώς έδεσε η ομάδα, γιατί ήταν πολλοί νέοι παίκτες, δηλαδή είχαμε κάνει πολλές μεταγραφές και πολλά παιδιά που ίσως είχαν παρόμοιους ρόλους δεν μπόρεσαν να δέσουν από την αρχή μεταξύ τους. Έγινε μια προσπάθεια με αλλαγή τεχνικής ηγεσίας τον Ιανουάριο, η ομάδα πέδωσε πολύ καλύτερο μπάσκετ, αλλά ο χρόνος, ο ένας-δύο μήνες που απέμεναν για το νοκάουτ παιχνίδια δεν φάνηκε αρκετός, προκειμένου η ομάδα ξεκίνησε, έκανε κάποιες νίκες. Νίκες ενώ στα παιχνίδια τα δύσκολα, δηλαδή με Άρη, Πάοκ, Μαντολίδη κλπ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια η ομάδα τα κέρδιζε και πριν, όλα και με μεγάλες διαφορές. Αλλά το βασικό που θεωρώ είναι και σαν φιλοσοφία που έχουμε όχι μόνο εμείς αλλά και η διοίκηση της αντρικής ομάδας, είναι από την εφηβική ομάδα να βγουν παίκτες στο αντρικό. Ξέρετε, θα ήταν διαφορετικά, αν και από την αρχή της χρονιάς, ακόμα και με τον προηγούμενο coach και με την νέα ηγεσία, αν τα παιδιά αυτά κάναν συνεχώς προπόνηση όλοι μαζί. Ναι. Πολλά παιδιά από αυτά κάναν προπόνηση μόνο με την αντρική ομάδα και προπονούνται με την εφηβική ομάδα μία ή δύο φορές τη εβδομάδα. Με αποτέλεσμα προπόνηση καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ίδια συνοχή. Ωστόσο, εμείς σίγουρα θέλουμε και το αποτέλεσμα, αλλά το βασικό είναι να προσπαθήσουμε να τροφοδοτήσουμε την αντρική ομάδα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που φέτος και ο Γιώργος ο Φίλιος και ο Θανάσης ο Τσούκας και ο Φώτης ο Γιωργαλάς πήραν αρκετές συμμετοχές στην αντρική ομάδα, αρκετά λεπτά. Ο Γιωργαλάς τώρα είναι και στην εθνική, έχει κληθεί στην εθνική την Under 19, δηλαδή τους 2000, ενώ είναι το 2001, δηλαδή είναι ο ένας από τους δύο 2001 που κλήθηκαν στην Under 19. Θεωρώ ότι και τα υπόλοιπα παιδιά θα κληθούν στις εθνικές στα αντίστοιχα κλιμάκια από την πληροφόρηση που έχουμε. Και από ό,τι όσο γνωρίζω και ο coach Μέξας υπολογίζει αρκετά από αυτά τα παιδιά για την επόμενη χρονιά. Με προλάβατε, γιατί πριν μια εβδομάδα μετά και την επιτυχία της ανόδου τον είχαμε εδώ για μια ώρα περίπου στην εκπομπή ζωντανά στο στούντιο της Ώρας για Μπλε. Και μας είπε ακριβώς αυτό, ότι θέλει, παρακολουθεί, είναι κοντά, τον ενδιαφέρουν αυτά τα παιδιά. Τον ενδιαφέρει η εφηβική ομάδα και τον ενδιαφέρει να έχει τέτοια παιδιά μαζί του στις προπονήσεις και γιατί όχι να του δίνονται ευκαιρίες όπως έγινε φέτος να τα χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε, συζητάμε προφανώς συνεχώς με τον coach. Είναι πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδο των παιδιών και τα παιδιά προσπαθούν πολύ. Δηλαδή, και αυτή την περίοδο συνεχίζουν κάνουν κανονικά προπονήσεις. Ενώ δηλαδή δεν υφίσταται η αντρική ομάδα. Τα παιδιά του περσινού εφηβικού, να το πω έτσι, και παρόλο που τώρα είναι και μια περίοδο εξετάσεων, προπονούνται καθημερινά. Και μπάσκετ και γυμναστήριο δεν χάνουν καθόλου, δεν έχουν χάσει καθόλου, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Ο Γιωργαλάς, είπαμε, είναι στην Κρήτη με την εθνική ομάδα και οι υπόλοιποι προπονούνται καθημερινά με τους προπονητές, με τον coach τον Μιχάλη τον Τζάικο προς το παρόν και θα συνεχίσουν στη συνέχεια όταν θα στηθεί η ομάδα. Πάμε στα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά και διαβάζοντας την ανακοίνωση, σας το είπα και να πω εκτός και λίγο αέρα. Πριν πάμε ναι, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Και πριν πάμε στην αντρική ομάδα, ό,τι ότι η Ακαδημία δεν έχει, συγγνώμη κιόλας για την ανέβαση, δεν έχει τελειώσει την χρονιά και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε try-out, δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχει ήδη ανακοινωθεί. Θα βγει ξανά και άλλη μια ανακοίνωση με ακριβείς ώρες. Υπάρχει ούτως ή άλλως και το τηλέφωνο το δικό μου που μπορούν να καλούν και ήδη έχουν καλέσει αρκετοί γονείς, θα τους πάρουν από άλλες ομάδες ή και από παιδιά εκτός. Με κάλεσε και ένας συλλεκτιβέας από Ρόδο, να σας πω, ο οποίος θέλει να έρθει το παιδί να δοκιμαστεί, να δει τις επιδόσεις του. Φυσικά για την παιδική και την εφηβική ομάδα, ούτως ή άλλως εμείς επιλέγουμε κάποιους παίκτες που θέλουμε συγκεκριμένα αυτή να ενισχύσουμε την ομάδα και παιδιά τα οποία θεωρούν είτε από την επαρχία είτε από τη Θεσσαλονίκη τα οποία θέλουν να έρθουν κοντά στην ομάδα και αυτά μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ωραίο. Συνέχεια, πολύ ωραίο. Μετά αφού τελειώσει 14 του μήνα, 14 Ιουνίου η αγωνιστική περίοδος για την Ακαδημία, 18 με 24 είναι το ERA Camp, το οποίο διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος, ο Γάμα Σίγμα Ερακλής, το οποίο θα είναι μέσα και το κομμάτι του μπάσκετ. Εκεί προφανώς απευθύνονται κυρίως σε ηλικίες 6 11 12 ετών, πιο πολύ παιχνιώδη μορφή και εκμάθηση του μπάσκετ. Και μετά από αυτό θα έχουμε ένα διβδόμαδο camp, το οποίο θα οργανώσουμε το κομμάτι της Ακαδημίας του μπάσκετ, στο οποίο τόσο οι αθλητές του Ηρακλή όσο και οι αθλητές από άλλες ομάδες έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν για δύο εβδομάδες πάρα πολύ εντατικά, υπό τις οδηγίες των προπονητών της Ακαδημίας. Θα έχει παρουσία και ο coach Μέξης και ο coach Ντάβης από το αντρικό. Έχουμε έκπληξη τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη, ο οποίος θα είναι καθημερινά ο αρχηγός της αντρικής ομάδας στο γήπεδο για να διδάξει τα μυστικά του μπάσκετ στα παιδιά. Ο Κώστα Κακαρούδης θα έρθει και κάποιες μέρες και πολλοί άλλοι αθλητές Α1 με τους οποίους έχουμε μιλήσει και εμείς και ο Δημήτρης με τον Κώστα θα έρθουν κάθε μέρα που θα έχουμε 20 λεπτό για μια ομιλία
προκειμένου να πούνε στα παιδιά τα μυστικά του μπάσκετ και να τους δώσουν με αυτόν τον τρόπο και πολλές συμβουλές, αλλά και χαρά φυσικά με την παρουσία τους. Ευχαριστώ που μας τα λέτε, γιατί πρόσφατα και κάθε μέρα ασχολούμαστε με το Ira Camp. Έχουμε κληρώσει και δύο αιτήσεις, έχουμε ακόμα μία εδώ σε εκπομπή να δώσουμε. Και το ευχαριστώ πάει στο να ακούνε οι γονείς που δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα, να ξέρουν και τι τους περιμένει όσον αφορά το μπάσκετ. Γιατί θα είναι όλα τα αθλήματα του Ηρακλή. Αλλά για το μπάσκετ σήμερα μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες. Και ξανά σας ευχαριστώ και για τον Καλατζίδη και για τα υπόλοιπα παιδιά που θα είναι εκεί. Και νομίζω είναι πρότυπο για όλους τους πιτσιρικάδες που θα τους δούνε. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά και την πρώτη εβδομάδα του Ηρακάμπ να περάσουν, ειδικά στη μικρή ηλικία, από όλα τα αθλήματα. Γιατί εκεί ουσιαστικά τους δίνεται και το ερέθισμα να δουν τι τους αρέσει περισσότερο. Να διαλέξουν. Και μεγαλύτερη κλίση, να διαλέξουν. Mm-hmm. Στη συνέχεια, όσα παιδιά από αυτά είτε ήδη είναι στο μπάσκετ, είτε τους αρέσει το μπάσκετ, ας πούμε, δούνε, μπορούν να συνεχίσουν στο κομμάτι του κάμπου που θα διοργανώσουμε εμείς, το μπάσκετ μετά. Λοιπόν, σας έλεγα εκτός αέρα στο τηλεφώνημα που είχαμε, σας το λέω και εντός αέρα, το έλεγα και στην εκπομπή εδώ τις προάλλες, ότι διαβάζοντας την ανακοίνωση, πολύ μεγάλη, δεν θυμάμαι άλλη φορά τόσο μεγάλη ανακοίνωση για διαρκείας στο μπάσκετ, ναι, έχει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, και προσωπικά χαίρομαι γιατί είχαμε χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο και είναι λογικό καθώς όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα στην Α2. Με νέες αποφάσεις, με κάποιες πρωτοτυπίες, με νέες ενέργειες, με πρωτοβουλίες που έχετε πάρει για πολλά και διάφορα, σε πολλούς και διάφορους τομείς, και από ό,τι καταλαβαίνω σας περιμένει πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, σε οργανωτικό κομμάτι, σε marketing. Ισχύει. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς έγινε μια πολύ καλή ανακοίνωση από το γραφείο τύπου, από τον Κώστα τον Κούση, στη συνεννόηση με τη διοίκηση της αντρικής ομάδας, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Βγήκαν οι τιμές των διαρκείας, οι οποίες θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από προσιτές για ομάδα Α. Ουσιαστικά πολλές από αυτές τις τιμές έχουν μείνει ίδιες με πέρυσι. Ναι. Επίσης, υπάρχει και το κίνητρο για τους περσινούς, έτσι. Υπάρχει καταρχάς ένα 20% για όσους έχουν το περσινό διαρκείας. Με την επίδειξη του περσινού διαρκείας παίρνουν την έκπτωση 20%. Να πούμε καταρχάς ότι 12 με 8 καθημερινές στα γραφεία της ΚΑΕ, τα οποία βρίσκονται στο Ιβανόφιο δίπλα από την παλιά μπουτίκ. Ουσιαστικά δηλαδή ακριβώς απέναντι από το Γατζόγλου στην πίσω μεριά του πάρκινγκ, είναι καθημερινά κάποιος άνθρωπος της ομάδας προκειμένου να προμηθεύσει με μία απόδειξη τους ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν διαρκείας. Να πούμε ότι είναι αριθμημένη στη θέση του γηπέδου και δηλαδή τα διαρκείας δίνονται σε όσους θέλουν σε συγκεκριμένες θέσεις. Θα υπάρχει δηλαδή του χρόνου μια οργάνωση όπου, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες υψηλού επίπεδου, κάποιος άνθρωπος της ομάδας θα τοποθετεί τους ανθρώπους που έχουν το εισιτήριο διαρκείας ή θα είναι εκεί πέρα για να λύσει μια κάποια διαφορά, να καθίσουν σε συγκεκριμένη θέση. Οπότε για αυτούς οι οποίοι θέλουν και κάποια συγκεκριμένη θέση, την οποία μπορούν να κρατάνε χρόνια, να το πω έτσι, γιατί έχουν συνηθίσει είτε στη χαμηλή κερκίδα είτε στην κερκίδα των επισήμων, καλό είναι να σπεύσουν γρήγορα να πάρουν το διαρκείας προκειμένου να την κατοχυρώσουν. Τώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η κίνηση της διοίκησης να δώσει πολύ φθηνά παιδικά διαρκείας, και καθώς και την τιμή δηλαδή των 50 ευρώ είναι το διαρκείας για τα παιδιά και για τους φοιτητές, μαθητές και τους άνεργους. Δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με αναπηρία, όσα άτομα έχουν αναπηρία πάνω από 67%. Υπάρχουν ειδικές τιμές για το οικογενειακό διαρκείας, δηλαδή εκεί πέρα που έχουμε μπαμπά, μαμά και παιδιά, ας πούμε, οι τιμές πέφτουν περισσότερο. Λοιπόν, μετά η τιμή στο πέταλο θεωρώ ότι είναι αυτή που πρέπει να είναι, δηλαδή στα 100 ευρώ για τους φιλάθλους της ομάδας οργανωμένους, οι οποίοι θέλουν και βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα μέσα στα παιχνίδια, και πιθανόν κάποιοι από αυτούς να μην έχουν την οικονομική άνεση για κάτι παραπάνω. Θέλουμε να είναι κοντά μας, θέλουμε από τώρα να ενισχύσουμε την ομάδα προκειμένου να μπορεί και ο πρόεδρος να έχει μια εικόνα του πού μπορεί να φτάσει το μπάτζετ της ομάδας και να κάνει ίσως και κάποια μεταγραφική έκπληξη. Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχει το οικογενειακό πέταλο στα 150 ευρώ, η οικογενειακή κερκίδα δηλαδή, όπου θα είναι ουσιαστικά δίπλα από το κηλικείο. Η θύρα 2 που είναι η χαμηλή κερκίδα στα 200 ευρώ. Οι θύρες 4 και 5 που είναι ουσιαστικά τα επίσημα πίσω από τους πάγκους των ομάδων, εκεί που είναι οι άσπρες καρέκλες, είναι στα 200 ευρώ, αριθμημένες θέσεις. Mm-hmm. Οι μπλε καρέκλες είναι στα 300 ευρώ και πάνω οι μεγάλες καρέκλες, σε στήλη πολυθρόνας που έχουν γίνει, οι 12 καρέκλες που είναι στα 500 ευρώ. Να πούμε ότι υπάρχει σκέψη και ανακοινώθηκε, δηλαδή και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, μια ζήτηση από ένα-δύο ανθρώπους, να τοποθετηθούν μέσα στο γήπεδο 4 box των 4 ατόμων VIP, όπου θα υπάρχουν όλες οι ανέσεις, όπου εκεί το κόστος είναι στις 3.000 ευρώ. Οπότε υπάρχουν διαρκείες, όπως καταλαβαίνετε, για όλα τα βαλάντια και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την ομάδα και δεν έχουν ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι
θέλουν, προφανώς, ξέχασα να το πω κιόλας, οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα στο box πάνω να υπάρχει και μια ταμπέλα η οποία θα ρυθμίζει την επιχείρηση που πιθανόν να έχουν ή που μπορεί να θέλουν να ρυθμίσουν. Αν δεν έχουν ήδη κάποιοι, μπορεί να θέλουν. Αυτό είναι λίγο NBA ως πολύ, ε. Αρκετά, ναι. Είναι στα πρότυπα του NBA. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες υπάρχει πολλή δουλειά στο γήπεδο. Χρειαζόμαστε βοήθεια, πέρα από το κομμάτι δηλαδή του κόσμου να έρθει να πάρει διαρκές, χρειαζόμαστε βοήθεια και στο κομμάτι της στελέχωσης της ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν παλιά κοντά στην ομάδα, είτε παλιοί παίκτες, είτε και κάποιοι οι οποίοι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και θέλουν να βοηθήσουν σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ ποιοτικό προσωπικό, αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο προκειμένου να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να στήσουμε την ομάδα. Και ένα συμβουλευτικό team, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, σίγουρα, να είναι κοντά σίγουρα στην ομάδα. Σίγουρα, ένα συμβουλευτικό team. Όπως οι βετεράνοι. Έτσι ακριβώς. Το έχει πει και ο πρόεδρος άλλωστε αυτό, ότι θα ήθελε να κάνει μια επιτροπή σοφών. Το είπε για αυτή την περίφημη επιτροπή σοφών εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ήταν μια μέρα αφού η Καέρα κλείσει και πάρει το OK για το 90% των μετοχών του κυρίου Δρακόπουλου. Και ναι, την είχα δει τη συνέντευξη εγώ αυτήν. Και δύο μέρες πριν, το παιχνίδι με την Καστοριά. Και η αλήθεια είναι ότι μετά ακολούθησαν συνεντεύξεις εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Καρατζουλίδη, με τον κύριο Τσουμί, με τον κύριο Δουβί, που όλοι φυσικά είναι θετικότατοι, γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία των μπάσκετ ανθρώπων, όπως σου αποκαλώ. Οι τρεις άνθρωποι που αναφέρατε και κάποιοι ακόμα ίσως. Κι άλλοι είναι, κι άλλοι είναι. Οι οποίοι θα πρέπει άμεσα να τους καλέσουμε κι εμείς, εφόσον δείξανε φυσικά την διάθεση αυτή με τη δηλώση τους, να ενταχθούν στο team της ομάδας και να δούμε είτε αν θα έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, είτε αν θα συγκροτήσουν αυτή την επιτροπή. Να είναι κοντά με κάποιο τρόπο. Όπως αναφέρατε, ναι. Να είναι κοντά, να στηρίζουν με την εμπειρία τους, να δίνουν συμβουλές στους ανθρώπους που ίσως έχουν κάποιους άλλους ρόλους, mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να κάνουν mm-hmm. κάποια λάθη λόγω απειρίας ή που μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλά πρόσωπα καταστάσεις. Όπως και να έχει, η διοίκηση θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους κυρίους που αναφέρατε, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στον χώρο του μπάσκετ και των Ηρακλή συγκεκριμένα, προκειμένου να τους αξιοποιήσει, εφόσον και ήδη κιόλας ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του Προέδρου, θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζω, αν τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα ίσως, ο Πρόεδρος θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Οπότε φαντάζομαι ότι εκείνη τη μέρα. Ναι, την περιμένουμε. Έχει προαναγγελθεί. Την περιμένουμε. Έχω μια ερώτηση από φίλο ακροατή που μας λέει ότι έχει αδερφό με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να βγάλουν, να βγάλει και ο ίδιος ή ο συνοδός θα μπαίνει. Όσον αφορά το διαρκείας, λέει να βγάλω και εγώ και για μένα και για τον αδερφό μου. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό κάτι το οποίο δεν το έχουμε προβλέψει, να το πω έτσι. Φαντάζομαι αν θέλει ο συνοδό. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Να επικοινωνήσει είτε στο, Facebook της ομάδας είτε στο email για να δούμε το κομμάτι του συνοδού τι θα προβλέπετε. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι, να, όπως τώρα, δύο Ηρακλάκια αδέρφια. Κατανοητό, ο ένας να έχει πρόβλημα. Ο ένας να φέρνει τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Θα υπάρξουν τέτοιες ερωτήσεις και είναι εύλογες να υπάρξουν. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν οι ερωτήσεις αυτές, γιατί σημαίνει ότι έχουμε ενδιαφέρον από τον κόσμο να μπει στη διαδικασία να στηρίξει το τμήμα. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε πριν σας ευχαριστήσω για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε? Τι να σας πω άλλο. Τώρα θα πρέπει σίγουρα πέρα από το κομμάτι του marketing, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα μπορεί να το στήσει, γιατί τις προηγούμενες χρονιές η ομάδα μειώντας ΚΑΕ δεν είχε και την δυνατότητα πολλές φορές να δικαιολογήσει. Και καημός όλων μας είναι να δούμε κεντρική χορηγία επιτέλους στη φανέλα, που έχουμε να δούμε χρόνια. Από ό,τι άκουσα σήμερα, υπάρχουν έντονες συζητήσεις. Ωραία. Κάτι συγκεκριμένο, το οποίο, αν ισχύει αυτό που άκουσα, δηλαδή είναι κάτι πολύ καλό. Βέβαια, καλό είναι να μην πούμε κάτι, γιατί είναι ακόμα νωρίς. Είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται και γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε δεν χρειάζεται μου κάτι άλλο. Σίγουρα θα γίνουν προσπάθειες τις επόμενες 10-15 μέρες άμεσα να κλείσει το κομμάτι της φανέλας. Εντάξει, είναι απρόντως απαράδεκτο, αλλά θεωρώ, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος ήταν και ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ίσως κάλυψης, να το πω έτσι, δικαιολόγησης των εξόδων κάποιου ανθρώπου που θα ήθελε να κάνει μια τέτοια υψηλή χορηγία, καθότι η ομάδα αγωνιζόταν σαν γάμα σήμερα κλείς και γνωρίζουμε όλοι έτσι τα προβλήματα που έχει ο Γυμναστικός Σύλλογος τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Σωστά. Στο κομμάτι αυτό. Οπότε τώρα φέτος δίνεται ευκαιρία μέσω της ΚΑΕ που δημιουργείται και φυσικά και μέσω της τηλεοπτικής προβολής που έχουν τα παιχνίδια της Α1. Οπότε κάποιος επιχειρηματίας αντιλαμβάνεσαι ότι άλλο άλλα δεδομένα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
Άρα περιμένουμε και τους Ηρακλειδείς να έρθουν κοντά μας. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι το πιο υγιές συγκριτικά με τα υπόλοιπα τμήματα του Ηρακλή. Εντάξει, αυτό κατά περίοδους αλλάζει. Παλιότερα ήταν το ποδόσφαιρο, πιο παλιά ήταν το βόλεϊ. Ξανά το μπάσκετ αυτή τη στιγμή, το μπάσκετ δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των απλών οπαδών αλλά και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική η οποία θα ανταποκριθεί όσο δυνατόν καλύτερα στα μάτια του κόσμου. Θεωρώ εγώ να κλείσω, ας πούμε, ότι πρέπει η ομάδα, πέρα από τις προσθήκες ξένων και Ελλήνων παικτών οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν, να στηριχθεί και στα δικά της παιδιά προκειμένου να αποκτήσει, να δεθούν και με τον κόσμο και να αποκτήσει και αυτό το χαρακτήρα που είχε παλιότερα με τους παίκτες τους οποίους θαυμάσαμε στο παρελθόν. Και δεν ήταν και λίγοι, έβγαλε και ανέβγαλε πολλούς. Δεν ήταν καθόλου λίγοι. Ευελπιστούμε κάποια τα παιδιά που ήδη έχουμε ή που μπορούμε να αποκτήσουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια να κάνουν το άλμα προς τα πάνω. Και μαζί με αυτό να ανεβεί και η ομάδα. Το θέμα στο λόγο κοντά. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να νιώσουμε κι εμείς, να πάρουμε δύναμη παραπάνω προκειμένου να μπορούμε καθημερινά να τρέχουμε τα ζητήματα της ομάδας και να προχωρήσει καλύτερο ο προγραμματισμός. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη, είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της Α2 και της Α1 και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι γρήγορα ότι πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να, πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες και στο γήπεδο προκειμένου να πληρεί τις προϋποθέσεις η ομάδα για να παίξει στην Α1. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν στο γήπεδο για να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια. Πότε κρίνεται αυτό, μιας και το αναφέρατε? Χρονικά αυτό, δηλαδή άμεσα, υπάρχει ένα deadline για να πάρει άδεια το Ιβανόφιο για την Α1? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καταρχάς κάποιος φόβος να μην πάρει άδεια. Ναι. Απλά εμείς τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα κλιμάκι του ΕΣΑΚΕ που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Με τους ανθρώπους της ομάδας θα δουν τις εγκαταστάσεις, θα μας πούνε ποια 5-10 πράγματα πρέπει να αλλάξουν και αυτά θα γίνουν. Απλά επισημαίνω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε ένα πιο χρονικό διάστημα. Οπότε χρειαζόμαστε δουλειά πολύ. Όπως είναι κοντά στην ομάδα και δουλειά. Δουλειά πολύ. Εύχομαι καλή δουλειά, καλή δύναμη. Το καλοκαίρι έχει πολύ τρέξιμο και για εσάς. Να πάνε όλα καλά ώστε να είναι όλα έτοιμα και για το Ιβανόφιο και για την ομάδα και για τις χορηγίες και για τα διαρκείας και για όλα αυτά με τα οποία ασχολείστε καθημερινά. Κύριε Παπαδούλη, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο κρατές και εσάς. Καλό βράδυ λοιπόν στον κύριο Χρήστο Παπαδούλη. Νομίζω ο Λευτέρη μας είπε πάρα πολλά και ωραία, πάρα πράγμα. Πολλά ενδιαφέροντα. Να γίνουν μακάρι όλα αυτά. Τώρα από τη μία μπορεί κάποιος να πει υπάρχει χρόνος, από την άλλη μπορεί κάποιος να πει ότι ποτέ δεν υπάρχει χρόνος όταν μιλάμε για τον Ηρακλή και όταν η Basket League περιμένει. Όσο το ακούμε τόσο έτσι φτιαχνόμαστε και περιμένουμε Ιβανόφιο έτοιμο και ομάδα έτοιμη με μεταγραφές και τα λοιπά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που μας αρέσει να κάνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό όταν ρωτάω το Λευτέρη, πες μου την άποψή σου για το ποδόσφαιρο, μου λέει μπάσκετ. Και όταν το ξαναλέω, μου λέει βόλεϊ. Καταλάβατε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και μιας και λέμε για μπάσκετ, μόλις τώρα είδα σε μια ιστοσελίδα ότι ο τεράστιος Ξαβιέ Μακδάνιελ, είσαι μικρός, δεν τον θυμάσαι. Έχω βιντεάκι. Έχεις βιντεάκια. Έχει γενέθλια σήμερα. Δεν είδα πόσο γίνεται. Χρόνια πολλά, καιρός να είναι. Να απαντήσω στο mail που έχω εδώ παρκαρισμένο εδώ και ώρα από τον Γιώργο. Σε περίπτωση που πάρουμε το αφημί, γνωρίζουμε τι γίνεται με ονομασία χρώματα ομάδος. Καταρχάς, το πάρουμε το αφημί δεν ισχύει. Σας το έχω πει και άλλες φορές, Γιώργαρα μου, δεν ξέρω αν το άκουσες. Δεν παίρνει κανένα αφημί. Ο Νούπου Σουβόλος θα αλλάξει σήμα, θα αλλάξει έδρα, θα αλλάξει χρώμα, θα αλλάξει και ονομασία και θα γίνει Νούπου Σου Ηρακλής. Το θα είναι υποθετικό, έτσι, δεν έχει τελεσίδικης τίποτα. Δεν υπάρχει συγχώνευση, δεν παίρνει αφημί. Ο Νούπου Σου Βόλος, όπως είχε γίνει και με την περίπτωση του ΑΕΠ. Που μετατράπηκε σε Ηρακλή. Θα βγάλει αυτό που έχει, ούτε θυμάμαι τι σημαίνει έχει ο Βόλος. Θα βάλει τον ημίθεο, θα βάλει τα χρώματα του Ηρακλή, θα αλλάξει την ονομασία, θα αλλάξει έδρα. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι να γίνει, αν συμφωνηθεί. Τώρα, αν συμφωνηθεί κάτι άλλο διαφορετικό, προφανώς και θα βρει πολλούς απέναντι. Αν δεν υπάρχει κάτι από αυτά, δεν θα μιλάμε για Ηρακλή μετά. Άμα έρθει ο Χ του Βόλου και σου πει, α, εγώ χρώματα δεν αλλάζω. Α, εγώ σήμα δεν αλλάζω. Α, εγώ όνομα δεν αλλάζω. Τότε τι κάνουμε.
Μπρίκια κόλαμε, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν. Όχι, δεν έλεγε μπρίκια κόλαμε. Κριτσίνια σπάμε. Αυτό έλεγε. Δε, εμείς σπάσουμε κριτσίνια τώρα. Να γίνουν αυτά τα πράγματα όπως είναι να γίνουν. Εγώ αυτό που αφουγκράζομαι είναι ότι οι περισσότεροι επιθυμούν να δουν τον Ηρακλή, για να μην πω όλοι, στη Super League με οποιοδήποτε τρόπο. Από τη στιγμή που έχει υποβιβαστεί η ομάδα 4 φορές εξωαγωνιστικά, γιατί και ο φετινός υποβιβασμός δεν είναι στο χορτάρι. Στο χορτάρι ο Ηρακλής 10ος τερμάτισε. Του αφαιρέσαν 3 βαθμούς από την Επιτροπή Επιτήρησης και το ρίξανε. Την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Θεοφάνη, που τον ευχαριστώ που με ενημερώνει ότι γίνεται 56 ετών ο Έξμαν. Καλησπέρα και καλή δύναμη Ηρακλάρες. Γεια σου Θεοφάνη μου, σε ευχαριστώ. 56, το θυμάμαι σαν χθες που είχα πάει στο αεροδρόμιο και είχε γίνει πανικός. Τότε ήταν η εποχή που σκάγαν στο αεροδρόμιο, που ήταν ελευθερία η εποχή του αεροδρομίου. Δηλαδή, περιμέναμε πώς και πώς, πιτσιρικάδες, να έρθει κάποιος να πάμε. Ο Μακδάνιελ, ο Τάρπλεϊ, μιλάω για πράγματα που είχα ζήσει και εγώ προσωπικά, για γεγονότα. Που αλλού με το Χάγκαν είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο είχε για το Χάγκαν. Από την Καλαμάτα. Τότε όλη η Ελλάδα δεν ήθελε το Χάγκαν. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Και τον πήρε ο Ηρακλής. Ήταν τεράστια υπόθεση για την εποχή εκείνη. Με το Φοφόνκα είχε γίνει πανικός επίσης στο αεροδρόμιο. Για το μπάσκετ κυρίως θυμάμαι μεγάλη υποδοχή για Μακδάνιελ και Τάρπλεϊ. Κυρίως για τον Μακδάνιελ. Μεσημέρι πρέπει να ήταν. Χαμός. Έχω βάλει εδώ στο φίλο μου το Λευτέρη και λίγο ντρόπικ έτσι να τον προετοιμάσω για μετά. Ετοιμαζόμαστε. Σιγά σιγά. Ξέρεις και στίχους όλα απ' έξω. Έτσι. Ο Λίμπερο 107,4 φυσικά χορηγός επικοινωνίας. Τυχεροί ήσασταν όσοι το πρωί εξασφαλίσατε προσκλήσεις μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή Τρόικα. Και το βελίδιο μάλλον θα αποδειχθεί μικρό. Απόψε το βράδυ. Τι απόψε το βράδυ δηλαδή, θα τελειώσει η εκπομπή και θα φύγουμε και με ένα ακόμα Ηρακλάκι. Θα πάμε τριάδα δυνατή στο Βελίδιο. Για λίγο ακόμα, αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει καρποφορήσει η προσπάθειά μας για να έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού που αφορά το ποδόσφαιρο και τον Γιώργο Ξενίδη, να συνδυάσουμε λίγο παρελθόν και παρόν. Να πω για ακόμα μία φορά ότι έχω στα χέρια μου τα 3 DVD στο αυτοκίνητό μου, πιο συγκεκριμένα, του τεράστιου του Γιώργου του Ορφανίδη. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πριν από μήνα, όταν κυκλοφόρησε το DVD, να τον έχουμε εδώ, αλλά ντρεπόταν, δεν ήθελε στο στούντιο να πει, ήταν και η ομάδα σε εξέλιξη και δεν ήθελε να τοποθετηθεί. Ίσως τον φέρουμε κάποια φορά στο μέλλον, άλλο από το τηλέφωνο, άλλο από το στούντιο νομίζω. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να είναι εδώ. Έχουμε άλλα 2 παρκαρισμένα για να τα κληρώσουμε στις επόμενες εκπομπές, όπως έχουμε και μία παρκαρισμένη αίτηση αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp. Οι 3 πάντως, ο Γιώργος, η Αθηνά και ο Μανώλης, που έχουν κερδίσει τα 3 DVD υπογεγραμμένα, δηλαδή το κάθε ένα λέει με αγάπη στο Γιώργο, με αγάπη στην Αθηνά, με αγάπη στο Μανώλη, από τον ίδιο τον Γιώργο τον Ορφανίδη, τα έχω στην κατοχή μου, να επικοινωνήσετε μαζί μου, αγόρια και κορίτσια, κορίτσι, και να έρθετε από την εκπομπή για να παραλάβετε τα DVD. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Φυσικά έχει περάσει και από άλλες ομάδες, κυρίως από τον Απόλλωνα Αθηνών, όπως τον θυμόμασταν, Απόλλωνα Σμύρνης, εδώ και χρόνια. Ο Λευτέρης ο Βελέτζας είναι στην γραμμή μας. Έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι στον αέρα αν έχουμε ξαναμιλήσει. Λευτέρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Ελπίζω να είσαι καλά, γιατί από χθες ξέρω ότι και εσύ και όλοι μας στην οικογένεια του Ηρακλή έχουμε σκάσει από στεναχώρια και δεν γίνεται διαφορετικά. Για τον Γιώργο που έφυγε σε αυτή την ηλικία, με τον οποίο έζησες πολλά, άσχετα αν ήσουν περίπου 1,5 χρόνο στον Ηρακλή ή λίγο παραπάνω. Ναι, εκεί ήμασταν, αλλά την πρώτη παρέα που έκανα την έκανα με τον Γιώργο και με τον Άκη τον Σολτήρη. Τα παιδιά αυτά
ας πούμε, σε εισαγωγικά μου μάθανε εμένα τη Θεσσαλονίκη. Κάναμε παρέα, η παρέα συνεχίστηκε να την κάνουμε και εδώ στην Αθήνα όταν κατέβηκε να παίζει με την ΑΕΚ. Νομίζω με το, πώς είναι νομίζω, την ώρα που είδα στο... Την ώρα που είδα στο ίντερνετ ότι έγινε το κακό, έχω καιρό να νιώσω έτσι. Δηλαδή ήταν απίστευτα τα συναισθήματα που ένιωσα, δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ακόμα θα περάσει καιρός νομίζω και ακόμα θα το λέμε, δεν θα αλλάξει. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή και εδώ που είμαστε κάτω, άνθρωποι που δεν το ξέρανε, όταν με είδαν εμένα, έτσι μου ζητάγανε να μάθουν πράγματα, να δουν τι είναι και τι δεν είναι, ποιος είναι ο Γιώργος και τι είναι ο Γιώργος. Δύσκολα να τους εξηγήσεις, δύσκολα να τους περιγράψεις τα συναισθήματα. Είναι ένας πόνος ο οποίος λέμε και εμείς, αλλά τώρα σκέφτομαι και τους συγγενείς του και τους γονείς. Δεν μπορώ να βρω λόγια να περιγράφω και τέτοιες καταστάσεις. Και το μικρό γιο, το 8 ετών. Κρίμα, είναι κρίμα. Το είπα και χθες και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί τον έζησες και ξέρεις τον χαρακτήρα του. Δεν θα ήθελε να είμαστε στεναχωρημένοι και λυπημένοι. Θα ήθελε να το δούμε διαφορετικά. Γι' αυτό και εγώ θα σε ρωτήσω πώς τον θυμάσαι. Φαντάζομαι χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας με το άκουσμα της είδησης ήρθαν πράγματα στο μυαλό σου, Λευτέρη. Ο Γιώργος ήταν μια συγκυρολεξία εντόνη προσωπικότητα, δυνατή προσωπικότητα, ένας δυνατός τύπος. Μέσα στα αποδυτήρια ήταν παλίκαρος, θα το πω με όλη τη σημασία της λέξεως. Αγαπούσε την ομάδα αφάνταστα, πονούσε, το ζούσε το τι έκανε. Ήθελε σε μια εποχή που είχαμε πάρα πολύ καλούς παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα, τον Κωνσταντίνου, τον Γιωβάνοβιτς, τον Κοφίδη, τον Στολτίδη, τον Χάγκαν, τι να πω. Τον Ντεμπάτο. Το παιδιά δηλαδή που με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Γιώργος ήταν η ψυχή της ομάδος. Ήταν ο φυσικός αρχηγός ας πούμε της ομάδος, είχε λόγο για όλα. Ξαναλέω, ήταν μια έντονη και δυναμική προσωπικότητα. Και επηρέασε όλους εμάς και ιδιαίτερα εμένα που για πρώτη φορά έφευγα τότε από τον Απόλλωνα μετά από 10 χρόνια στην ομάδα και πήγαινα σε μια ομάδα σαν τον Ηράκλη. Θέλω να θυμηθούμε κάτι μαζί. Στο έχω πει εκτός αέρα και άλλη φορά, ναι, ότι ήμουνα, πόσο ήμουνα, 20 χρόνια πρέπει να ήμουνα, 19 κάπου εκεί. Ήμουν στο πέταλο και δεν κατάλαβα πώς κατέβηκα αρκετά σκαλιά σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έγινε αυτό εδώ. Το 3-3. Έγινε αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Χάγκαν για τον Βελέτζα. Πολύ ωραίο σούτ, εκπληκτικό γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Βελέτζα. 3-3. Έχω την αίσθηση μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης, μικρός στο δέμα αλλά πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης. Στους δέκτες σας δέχεται το φιλί του Μάριου Χριστοδούλου. Δεν είναι μόνο ότι κάρφωσε τον Νικοπολίδη από την απόσταση που είδατε και με το σουτ που είδατε λίγο νωρίτερα στο 33 η φάση αυτή. Κοιτάξτε εδώ, εκπληκτικό γκολ από τον Λευτέρη Βελέντζα. Έχεις βάλει πολλά τέτοια. Δεν σου κρύβω ότι μετά τον γκολ στη Λιβαδιά που και καλά έχει μείνει στην ιστορία εδώ στον Απόλλωνα και ασχολούμαστε ακόμα χρόνια και με την έξοδο στην Ευρώπη στην Απόλλωνα, είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι που μου έχει μείνει στη ζωή. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα γκολ που έχω βάλει, αλλά ήταν ένα παιχνίδι απίστευτα όμορφο, απίστευτα έντονο. Δοκάρια είχε πάνω στις γραμμές, διώχνα την μπάλα, ευκαιρίες είχε, ανατροπές είχε. Και τον κόσμο του Ηρακλή, ναι, ναι. Ως και ποτέ. Και με βροχή νομίζω, Λευτέρη, πολύ βροχή είχε. Ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτή η γκολάρα που έχεις βάλει που θεωρώ ότι είναι στα ωραίτερα στην ιστορία του Ηρακλή. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα τέτοια γκολ. Όσο καιρό ήμουν στον Ηρακλή, δηλαδή είναι με την καρδιά μου. Είναι μετά το. Έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σας λέω δίπλα σε προσωπικότητες ποδοσφαιρικές πάρα πολύ μεγάλες. Τι σε έχει κάνει να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα να πονά στον Ηρακλή ακόμα και τώρα. Παρά το ότι εντάξει, είσαι από όλων όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρουμε, είσαι και τώρα στην ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά έχεις και μια έτσι, μικρή καψούρα για τον Ηρακλή, μπορώ να πω.
Καταρχήν έχουμε τα ίδια χρώματα τώρα. Είναι και αυτό. Και δεύτερον είναι η αδικία που ζει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα για μένα. Και κάτι γίνεται πάντα και πάντα υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την ομάδα. Και πάντα την πληρώνει ο Ηρακλής. Ναι, σήμερα το πρωί δεν σου κρύβω, έβλεπα στην ΕΡΤ την εποχή με Χατζηπαναγή, με τον Αδάμου, με την ιστορία που πάλευε ο Ηρακλής να βγει πρώτος και τελικά βγήκε τρίτος στον πέρας και ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι που έκανε ισοπαλία μέσα στο Χαριλάου και δεν βγήκε το Ευρώπη που έβγαινε ο πρώτος πρωταθλητής και ο δεύτερος UEFA. Το βλέπα σήμερα. Πάλι βούρκωσα να σου πω γιατί πάλι ήρθε στο μυαλό μου ο Ξενίδης. Μου έχει μείνει, δεν ξέρω. Πέρασα πολύ όμορφα εκεί πέρα. Με αγάπησε και ο κόσμος και τα παιδιά ήταν πολύ θερμά μαζί μου και ζήσαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και ήταν αδικία ο Ηρακλής πάντα να προσπαθεί για κάτι και πάντα κάτι να γίνεται ανάποδο και να τραβάει αυτά που τραβάει χρόνια τώρα. Δεν του αξίζει σαν ομάδα και γι' αυτό την αγαπώ αυτή την ομάδα. Χαίρομαι για αυτά που ακούω. Είμαστε, το ξέρεις Λευτέρη, πάρα πολύ εκνευρισμένοι όλα αυτά τα χρόνια γιατί γίνεται μόνο εις βάρος του Ηρακλή αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν παίρνουν αδειοδότηση 5 ομάδες. Θα είναι μέσα στην πεντάδο ο Ηρακλής. Θα ρίξουμε τον Ηρακλή και για τις άλλες 5 θα βρούμε κάτι. Τις 4. Όπως έγινε πρόσφατα. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Ισχύουν οι νόμοι για τον Ηρακλή. Υπάρχει, για παράδειγμα, το 17 έριξαν τον Ηρακλή για αδειοδότηση, μετά αλλάξαν τον νόμο, κράτησαν τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλειδέας τρελαίνεται, σου λέει, δεν γίνεται κάθε φορά να την πληρώνω εγώ, να την πατάω εγώ αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που έχει φτάσει εισαγωγικά και το βλέπουν και άλλοι που δεν είναι καθημερινά στην οικογένεια του Ηρακλή όπως εσύ, άσχετα αν επαναλαμβάνω την καψούρα σου. Πίστεψέ με, το βλέπουν πολύ, το βλέπουν πολύ και ασχολούνται πολύ, πίστεψέ με. Αλλά βέβαια αυτό γίνεται και δεν μπορεί να το αλλάξει. Και γι' αυτό νομίζω και το ποδόσφαιρό μας είναι πολύ πίσω ακόμα. Ναι, γιατί υπάρχει τεράστια ανομία. Ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ασχολείσαι με τώρα, δεν ασχολείται κανείς με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείται κανείς τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ασχολείται με το ποιος ελέγχει τη ΛΕΠΟ, ποιος ελέγχει τη διετησία, ποιος ελέγχει το ένα, ποιος ελέγχει το άλλο, ποιος κάνει. Δεν είναι. Και γι' αυτό βλέπεις την Αγγλία και παίζεις και χαίρεσαι τα πάντα. Πιο και πολύ κάνουμε νομικό και οικονομικό ρεπορτάζ παρά αθλητικό. Έτσι είναι χρόνια το ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Τώρα πότε θα αλλάξει. Στον Απόλλωνα τι κάνεις? Στον Απόλλωνα ασχολούμαστε τώρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύω, και το τεχνικό επιτελείο μαζί με την έλευση του Νίκου του Παπαδόπουλου, ένας δικός σας άνθρωπος εκείνος που Βεβαίως. Έχει γράψει την ιστορία του Βεβαίως. Για τον Ηρακλή. Νομίζω είναι ένας πάρα πολύ καλός. Και καψούρα του κόσμου ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Έτσι, μπράβο. Ελπίζω να γίνει και δικιά μας εδώ. Να έχει την επιτυχία που είχε και στον Ηρακλή, να την έχει εδώ. Το πιστεύουμε και πιστεύω θα το στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλοι εμείς οι απολωνιστές, για να καταφέρουμε να γυρίσουμε πάλι στη Super League. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι πιστεύω και εγώ. Έτσι πιστεύω και εγώ, γιατί ξέρει με ομάδες που το θέλουν πολύ και με ανθρώπους που είναι κοντά του και το στηρίζουν το πώς να τα καταφέρνει. Το έχει αποδείξει και στον Ηρακλή και στον Όφη. Πρόσφατα το απέδειξε. Ακριβώς. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ και για εκείνο τον γκολ. Ακόμα δεν τα θυμάμαι πόσα σκαλιά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Που κατεβαίναμε μέσα στη βροχή. Γιατί ήταν και ξαφνικό. Το θυμάμαι σαν χθες μπροστά μου. Είχαμε φάει τέτοια βροχή, τότε δεν είχε. Δηλαδή, το Καφτατζόγλιο. Νομίζω δεν είχε και το σκέπαστρο στα επίσημα που έχει τώρα. Δεν θυμάμαι το 99. Δεν πρέπει να το έχει. Τέλος πάντων, φάγαμε πάρα πολύ βροχή. Φάγαμε πάρα πολύ βροχή. Και ήταν ένα ξαφνικό σουτ γιατί. Το θυμάμαι σαν χθες το Χάγκαν να περνάει 2-3 να σου δίνει μια πάσα αρκετά έξω από την περιοχή και πάρτε το μπουμπουνιτό. Μια χαρά ήταν. Ωραίες αναμνήσεις. Να είναι καλά τώρα να κλείσουμε με τον Γιώργαρο, να είναι καλά. Ναι. Να είναι καλά. Καλό ταξίνα και παλικάρι. Τι να πω, κρίμα. Πάει εκεί στην άλλη την οικογένεια. Εκεί ψηλά είναι. Κρίμα. Να είσαι καλά Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης ο Βελέτζας, μια ευχάριστη έκπληξη, από χθες το πάλευα, έχει κάθε μέρα συμβούλια, μεταγραφές από εδώ από εκεί, με νέο προπονητή ο Απόλλων Λευτέρη, από Λευτέρη σε Λευτέρη πάω, Λευτέρη μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που δεν ξέρω αν υπάρχουν Ηρακλειδείς που θα λέγανε δεν τον θέλω στον Ηρακλή ξανά, νομίζω, τέλος πάντων δεν θέλω να πω στη διαδικασία γκάλωπ, αλλά είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο. Είναι ο νέος προπονητής του εδώ καιρό, το Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Λευτέρης ο Βελέτζας που παρά το ότι
πέρασε μόνο 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Την πονάει την ομάδα, τρελαίνεται που είναι τόσο αδικημένη, εκνευρίζεται που είναι τόσο αδικημένος ο Ηρακλής. Και όπως είπε, μετά από τον Απόλλωνα, που όλοι ξέρουμε ότι όλα του τα χρόνια από μικρός ήταν στον Απόλλωνα Αθηνών, αγαπάει πάρα πολύ τον Ηρακλή και νομίζω είχε κάτι ωραίο να μας πει αυτή η συνέντευξη, αν και δυστυχώς η αφορμή, η αιτία για να τον φιλοξενήσουμε εδώ ήταν πολύ πολύ και είναι πολύ πολύ στενάχωρη. Είσαι έτοιμος να φύγουμε, πάμε Βελίδιο? Δεν ξέρω, έτοιμοι. Επειδή ακούς αρκετό καιρό την ώρα για μπλε, είναι διαφορετικά από εδώ? Ουχου, πολύ. Διαφορετικά, ε. Είναι όμως καλά. Είναι καλά. Είναι καλύτερα από εδώ ή από σπίτι? Καλύτερα από εδώ. Ας σε φέρνω κάθε μέρα. Ας σε φέρνω κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο Βελίδιο και ο Λίμπερο 107,4 είναι εκεί φυσικά για τη συναυλία των Dropkick Murphys που θα γίνει... Τι θα γίνει, χάμος θα γίνει. Πανικός. Και λίγα λέμε. Να ευχαριστήσουμε τον Νότος Καφέ All Day Bar στο βράχο της Αθήτου, τις σακούλες Αριστοπλάς, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης. Στην Data Labs σας προσφέρουμε 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας. Μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδος εγγραφών 1η Ιουνίου 30 Ιουνίου. Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222962 και dandalabs.edu.gr. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο στις 7 και κάτι με 8 και κάτι όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Τον Τάστο Τρέγια τον είδα. Προφανώς θα έχει και παρέα σε λίγο. Καλό βράδυ.